βουλευτής, είστε και αντιπρόεδρος. Ναι. Περιμένετε τι? Το κατηγορητήριο για την αποκαθήλωση, τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό είναι εξαιρετικό. Έχει ενδιαφέρον το θέμα. Μετά το. Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει να υπογράψουν 50 συνάδελφοι. Ναι. Πρόταση μομφής στο πρόσωπό μου ως αντιπρόεδρο της Βουλής. Η πρόταση μομφής βάσει του κανονισμού της Βουλής πρέπει να τεκμηριώσει τον λόγο για τον οποίο εξετέλεσα πλημελώς τα καθήκοντά μου ως αντιπρόεδρος και τίποτα άλλο. Όχι ότι είμαι Ολυμπιακός, ούτε ότι φορά γυαλιά, οτιδήποτε άλλο. Δεν συνίσταται δηλαδή πρόταση μομφής για πολιτικούς λόγους. Αυτό θέλω να αποφύγουν, δεν θα τους κάνω τη χάρη, διότι έχω ιδρώσει πάρα πολύ και παλέψει για όλα στη ζωή μου. Τι σημαίνει αυτό, δεν θα τους κάνω τη χάρη? Επειδή όταν εγώ είχα την καλή πρόθεση να παραιτηθώ και να διευκολύνω, πήγαν τη Δευτέρα μετά την ψηφοφορία μου, πετάξουμε τις κλωσιές από το γραφείο μου. Με τις κλωσιές. Στον δρόμο με τις σκούτες. Είναι βαρύ αυτό. Έγγραφα, είναι βαρύ αυτό που λέτε. Έχω απόρριτα έγγραφα. Ποιοι των το εξεταστικών. Αυτό? Έχω φακέλους οι οποίοι δεν μπορούν να τις δει άνθρωπος. Ποιοι το κάναν αυτό? Η κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αδυνατό ρώτησα, να το πιστέψω, κύριε Καμένο. Είναι γιατί τώρα, μέχρι χθες ήσασταν δίπλα. Έχω πει ευθέως και έχουν καταγραφεί στα πρακτικά τα περιστατικά αυτά τη συνδιάσκεψη των Προέδρων. Ο κύριος Βούτσης εξεπλάγει. Το κατάλαβα ότι δεν είχα λόγο να μην παραιτηθώ, αλλά από τη στιγμή που οι δικοί μου άνθρωποι δεν μου δίνουν μία μέρα να μαζέψω σε μία κούτα τα πράγματά μου, σημαίνει ότι εγώ τώρα θα τους βάλω σε μία κούτα, όλους μαζί, να δω τι θα γράψουν για τα πλημελή καθήκοντα τα δικά μου ως αντιπρόεδρου. Όπου ο κύριος Βούτσης προς τιμήν του, όπου σαν πρόεδρος είναι εξαιρετικός, έτσι, πολιτικά διαφωνώ μαζί του, είπε προς τιμήν του. Ζητάει παρέτηση όμως. Και κακώς ζητάει παρέτηση. Ζητάει διότι θέλει να διευκολύνει, διότι δεν θέλει να το ζήσει. Για να βάλουμε τον αντιπρόεδρο. Θα είμαστε μία μέρα ολόκληρη να μιλήσουμε πολιτικά στη Βουλή και εγώ έχω και μία ώρα ομιλίας. Όπως λέει ο κανονισμός, αυτό θέλουν να αποφύγουν, αλλά νομίζω δεν θα το αποφύγουν. Ο κανονισμός τι λέει? Ότι πρέπει να υπάρξουν 50 υπογραφές και πρόταση μορφής. Σωστό. Η πρόταση όμως πρέπει να γράφει, είναι σαφής η πρόταση στον κανονισμό, δεν μπορεί να γράψει κάτι άλλο, ότι έχω εκτελέσει πλημελώς τα καθήκοντά μου ως αντιπρόεδρος. Με στοιχεία. Βεβαίως. Αυτό δεν συντρέχει λόγος, διότι ο κύριος Βούτσης είπε στα πρακτικά ότι ήμουν εξαιρετικός αντιπρόεδρος. Το έχει πει. Δεν συντρέχει λόγος. Δεν συντρέχει λόγος να γραφεί πρόταση μορφής. Οπότε περιμένω να δω. Τι εφεύρημα θα φτιάξουν, τι θα υπογράψουν και θα τους περιμένει και η δικαιοσύνη αυτούς που πιθανόν γράψουν ή υπογράψουν κάτι ψευδές για το πρόσωπό μου. Α, το χοντρένετε το πράγμα, φυσικά έτσι. Το χοντρίνω. Όταν βάλει κάποιος την υπογραφή του και υπογράψει κάτι ψευδές για το πρόσωπό μου, φυσικά για το χοντρίνω, χοντρό. Είναι το αίσθημα δικαίου που πρέπει να έχει ο κάθε Έλληνας. Όλα αυτά τα περί. Δυστυχώς, αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Όταν τους είπα στους ανεξάρτητους Έλληνες ότι δεν είσαστε το αναγκαίο καλό, είσαστε η προέκταση του αριστερού χεριού του ΣΥΡΙΖΑ και στείλατε το Γκοτζιά να υπογράψει και να παραδώσει τη Μακεδονία μας. Δεν τους άρεσε. Ποιο αναγκαίο καλό? Το αναγκαίο καλό είναι να τον στρίψει λίγο δεξιά. Εμείς οι δεξιοί φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε δεξιοί. Ντρεπόμαστε κιόλας. Εγώ ντρέπομαι και δεν έχω ντραπεί 3 χρόνια. Δεν γίνεται όμως να σου βάζει ο Τσίπρας στο χέρι το αριστερό και να στέλνει στον Κοντζιά να σου υπογράφει αυτή την κατάπτυξη, τη σύμβαση, να γινόμαστε ρεζίλοι σαν Έλληνες και να μας τρολάρει ο Ζάεφ ότι είναι Μακεδόνας και τα προϊόντα του μακεδονικά και έχει να κάνει μπάνιο στη Μακεδονία. Την οποία την εννοεί η δικιά του, έτσι, γιατί τα βιβλία του είχαν και την καβάλα και το λιτόχωρο μέσα. Τώρα πιθανόν τα βγάλουν, αλλά αυτός έρχεται να κάνει μπάνιο και δείχνει στο υποσυνείδητο των Σκοπιανών, των Σλάβων, ότι δεν πειράζει, παραλία δικιά μου είναι. Στο άρθρο 13 έβαλα και το λιμάνι, όπως ξέρετε, μέσα για να έχω έξοδο, το οποίο δικαίως το δικαιούνται, αλλά βεβαίως θα μπορούσαν στο άρθρο 13, κύριε Μητρόπουλε, επειδή το έχουμε συζητήσει, να πάνε και δυτικά στα Τύρανα. Όχι, από εκεί έχει θάλασσα. Ως περίκλειστη έχει χώρα. Έχει θάλασσα και προς τα Τύρανα. Μάλιστα, δεν έχει θάλασσα στο Θερμαϊκό. Σωστό, σωστά. Έτσι, λοιπόν, είναι πολλά τα αλλά ζητήματα. Αλλά ναι, και θα είναι εκεί προς έμπλεμα. Εγώ έχω να πω για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός πολύ σκληρός για να πεθάνει. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Τα πιστεύω του θα τα πάει μέχρι τέλους και νομίζω ότι είμαστε περήφανοι για τους νέους μας που βγαίνουν και τραγουδάνε το Μακεδονία. Ξακουστεί το Αλεξάνδρου χώρα και το τραγουδάμε και εμείς οι πυρεώτες, έτσι. Λοιπόν, το κύριε, καταλαβαίνετε. Επειδή υπήρξε αντιπρόεδρος και πρώτος βουλής, θεωρώ θα είναι ντροπή και ξεπεσμός για το κοινοβούλιο. Σπάνια χρησιμοποιώ δύσκολες φράσεις και για το Προεδρείο της Βουλής, για το λόγο που λένε ότι θα του κάνει μομφή. Διότι ο κανονισμός απαιτεί, μόνο όπως το εξέγησε ο κύριος Καμένος, μόνο ότι δεν εξετέλεσε καλώς τα καθήκοντά του. Δηλαδή άσκησε πλημελώς. Άλλο λόγο δεν έχουνε. Είχαμε συγκεκριμένη συμπεριφορά, διότι δεν ενέδωσε, δεν πίστεψε ότι είναι σωστή η συμφωνία. Λοιπόν, την χαρακτηρίζει. Για πολιτικούς λόγους. Άρα αναμένουμε κι εμείς απ' έξω οι νομικοί. Κύριε Μητρόπουλε, τι θα κάνουν? Διεγράφην για ένα ηθικό και εθνικό ζήτημα. Σωστό, σωστό. Το οποίο δεν υπήρχε και κανόνας κομματικής πειθαρχίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πειθαρχήσουμε όλοι, να αφήσουμε το Ζάρση ή να υπογράψει. Ήρθε με το βιβλίο του ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, ραντεβού με την εφορία. Γιώργο, πολλά συγχαρητήρια για μια ακόμη.